Φίλοι και φίλες, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ για να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας, την αντίθεση του λαού της Ηλίας και ολόκληρης της Ελλάδας στην εποχή της χώρας μας στους ανατολικούς υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Σε αυτούς τους σχεδιασμούς είναι εντασμένη και η συγκεκριμένη άσκηση των γυρακιών του ΝΑΤΟ. Άσκηση στην οποία παίρνουν μέρος 15 χώρες, 1.500 άτομα προσωπικό και 140 αεροσκάφη νέας γενιάς έτοιμα για να μακελέψουν τους λαούς της περιοχής μας. Αξίζει να θυμηθούμε ποιοι είναι αυτοί που πραγματοποιούν την άσκηση. Συμπεριλαμβανομένες και της ελληνικής κυβέρνησης που τη φιλοξενεί, είναι αυτοί οι ίδιοι που έχουν μακελέψει τους λαούς της Γιουγκοσλαβίας, του Ιράκ, της Λιβύης, της Συρίας. Είναι οι ίδιοι που έχουν βάψει τα χέρια τους με το αίμα δεκάδων χιλιάδων παιδιών της Παλαιστίνης. Είναι οι ίδιοι που φροδοδοτούν και ενισχύουν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Γίνεται πλέον φανερό ότι μέσω της συμμετοχής της ελληνικής κυβέρνησης στη νέα άσκηση του ΝΑΤΟ, που βέβαια έχει και τη σύμφωνη γνώμη των ηγεσιών του κόμματος, των κομμάτων του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟ, βαθαίνει η εμπλοκή στα πολεμικά σχέδια των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετατρέπει τις ελληνικές στρατιωτικές υποδομές σε ορμητήρια ανατοϊκών, αλλά ταυτόχρονα και σε στόχους των αντίπαλων υπεριαλιστικών στρατοπέδων.